αρέσει έτσι. Λες και έχει ήλιο μόνη της. Κωνσταντίνε, καλά είναι η μαμά. Πάμε. Ναι. Να πάμε. Να πάμε σε επανάσταση κατευθείαν. Διότι έχουμε χάσει ο κόσμος τον ηρμό, κατάλαβες. Μια χαρά καταλαβαίνει. Διότι όσο δεν μου λένε πόσο θα κρατήσει αυτό, τόσο ξεδένουν τα σκοινιά που με κρατάνε. Πες το τώρα. Πάω στο ΙΚΑ, περιμένω. Πάω στην εφορία, περιμένω. Πάω στη ΔΕΗ, περιμένω. Τι τους έχω κάνει. Σε λίγο θα με αναγκάσουν να το κάνω το σπίτι οίκο ανοχής. Ποιο σπίτι? Ένα σπίτι έχουμε. Αντί να παίρνουμε 5 ευρώ το ράτζο, να παίρνουμε 20. Από το κάθε ράτζο. Τι είναι αυτά που λες? Οίκο ανοχής στο σπίτι. Εγώ τη δουλειά δεν τη φοβάμαι. Να τον βάλω το χέρι. Να τον βάλω. Τι εννοείς τη δουλειά δεν τη φοβάμαι? Θα κάνεις την τσατσά. Όχι και τσατσά εγώ. Όχι και τσατσά. Τι θα κάνεις, αγάπη? Θα φέρω τη ραλίτσα. Τη θεία τη ραλίτσα, τσατσά. Τη θεία ραλίτσα, ναι. Μη μου ανοίγεις το στόμα τώρα. Λοιπόν, η θεία σου, αν θες να το ξέρεις, δουλεύει τσατσά δυο πολυκατοικίες πιο κάτω. Η θεία η ραλίτσα. Ναι, η θεία η ραλίτσα. 8 φάρμακα, καλέ, της έγραψε ο γιατρός. Για πήγαινε, ερώτατη, πώς τα αγόρασε. Πέφτω από τα σύννεφα. Η θεία μου που ήταν με ένα σταυρό στο χέρι. Τώρα με το σταυρό στο χέρι είναι. Φεύγουν οι φαντάροι και το σταυρώνει από πίσω. Στην ευχή, παλικάρι μου, να μας ξανάρθεις. Είσαι σίγουρη για τη θεία μου? Καλή, ποια θεία σου, και η θεία του λέει τώρα. Όλο σου το σόι. Η θεία σου η Μερόπη που βρήκε τα λεφτά και έκανε αξονική τομογραφία. Η θεία σου η Πιπίτσα, πού βρήκε τα λεφτά και έκανε περμανάντ. Άνοιξε μπουρδέλο για να κάνει περμανάντ. Όχι, καλέ. Τι λες, παιδί μου? Τι είπα εγώ τέτοιο πράγμα? Πώς δεν είπες? Καλέ, η θεία σου η Πιπίτσα συγκεκριμένα, ναι, κάνει delivery. Πίτσες. 80 χρονών μέχρι να πάει πίτσα με τη γριά, θα παγώσει πίτσα στον δρόμο. Καλέ, παιδί μου, επειδή πεινάει ο κόσμος και αρπάζουν τις πίτσες από τους ντελιβεράδες, ναι, οι πιτσαρίες βάζουν και μια γριά στο μηχανάκι του ντελιβερά για ξεκάρφωμα. Τι είναι αυτά που ακούω πάνω? Ναι, 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 ναι. Γι' αυτό έχει ανέβει κατακόρυφα η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Ο θείος ο Αργύρης πώς σπουδάζει τα παιδιά? Τι? Πάει και χαλάει τα ρολόγια της ΔΕΗ να μην βλέπουν την κατανάλωση. Χριστός και Παναγία, αλλάξαμε επαγγέλμα το ίδιο. Τα παιδιά μπήκαν πρώτο έτος και ξεκίνησαν να μαθαίνουν σερβίρισμα δίσκου σε μπαρ. Πολυτεχνείο δεν περάσαν αυτά. Στο Πολυτεχνείο περάσαν, αλλά τι θα κάνουν όταν θα βγουν? Όλα τα πανεπιστήμια έχουν αλλάξει μαθήματα. Πρώτο έτος σερβίρισμα δίσκου, δεύτερο έτος μαζεύουν σκουπίδια, τρίτο έτος τυλίγω τυρόπιτες. Τι να το κάνει το πτυχίο? Δεν μπορεί, θα έρθει μια μέρα, θα έρθει η ανάπτυξη. Δεν μπορεί. Θα ζούμε εμείς όταν θα έρθει η ανάπτυξη. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ πώς την έχεις καταλάβει την ανάπτυξη? Εγώ κατάλαβα, ρε παιδί μου, πρέπει να απολυθούμε όλοι, ναι, να κλείσει η χώρα και να ξανανοίξουμε, να ξαναπροσληθούμε. Σε ποιες δουλειές, καλέ, σε ποια χώρα? Θα έχουμε γίνει ζόμπι. Ναι, αλλά δεν πάρουμε τη δόση, θα χρεοκοπήσουμε, δεν το καταλαβαίνεις. Μα σε ποια δόση? Μα. Τώρα σε πια, σε άργησε, αλλά. Ναι. Και το περίμενα εγώ. Μα σε κάποια δόση θα χρεοκοπήσουμε έτσι κι αλλιώς. Δεν θέλει αυτό φαντασία. Συγκεντρώσω. Εμείς προσωπικά χρεοκοπήσαμε. Η θεία σου τσατσά, εσύ άνεργος, εγώ φλάφερ. Τώρα τι μετράς κατά σεμινάρια? Χαίστα τα σεμινάρια. Μιλάμε για δουλειά. Τότε τι περιμένουμε? Εγώ προσωπικά το στικάκι. Το στικάκι περιμένω. 1000 άνεργοι κάθε μέρα και εμείς ψάχνουμε ακόμα το στικάκι. Αυτό το στικάκι πια. Πού μπορεί να είναι αυτό το στικάκι, ρε παιδιά? Να ακούς τον παπα Κωνσταντίνου και να σου... Όχι, Ζήμερκα. Και να σου λέει... δεν θυμάμαι που το άφησα το στικάκι. Άνθρωπος θυμίσω, είμαι. Θυμίσου, πρέχεσαι, άνθρωπε. Δεν ήταν ένα όποιο στικάκι. Θα μπορούσε να πάρει δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια ακούμπησες. Δεν ακούμπησες ένα στικάκι. Δεν θυμάσαι που ακούμπησες τα δισεκατομμύρια. Λες και είχε το στικάκι συνταγές μαγειρικής και έχουμε χάσει το πώς γίνεται το φιλετάκι σως μαδέρα με πουρέ γλυκοπατάτας. Άι, στο διάλα, πώς τα λες τόσο γρήγορα. Yeah. Δεν ξέρει. Δεν ξέρει και ο Παπανδρέου. Έλα από εδώ, μην κάνεις στροφή, δεν σε φοβάμαι. Στη στροφή. Μου μιλάς καλύτερα. Δεν ξέρει ο Παπανδρέου πώς θα το βοηθήσει. Πού να ξέρει, καλέ, το βλαμμένο κι εσύ. Αυτό τίποτε, το μόνο που ήξερε ήταν να υπογράφει συμφωνίες. Δεν είναι ο Λαζόπουλος. Ούτε ο Πετόβεν τόσες συμφωνίες.
Δεν τη γλιτώνω, Γιωργάκη, με τίποτα στην ιστορία. Έτσι τα κρατάει ο... Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Ναι, αλλά είδες, είδες ότι τα νεύρα που είδε κάνουν Χρυσή Αυγή. Ε, το είδες αυτό. Ξέρει καλέ ο κόσμος από μέσα του. Όσο και να φωνάζει ο ίδιος, ξέρει ότι τα προβλήματα δεν λύνονται. Θέλει ανθρώπους με μυαλό και με καρδιά. Τι έγινε? Λέει κι άλλα από κάτω. Θέλει ανθρώπους με καρδιά και... Έχει γράψει ο συγγραφέας και... Και με... με στικάκι. Να θυμάται ο υπουργός. Δεν είμαι καλά. Να θυμάται ο υπουργός που έχει βάλει το στικάκι. Το στικάκι του. Φωνάζει εδώ για να ξυπνήσω άλλο. Για να ξυπνήσω στικάκι. Σταμάτα καλέ. Για να ξυπνήσω άλλο. Πού το έχει βάλει αυτό το στικάκι. Καθώ το διάλογο το στικάκι. Κοιμηθούμε, ρε παιδιά. Μάλλον με το στικάκι, στικάκι, στικάκι. Δηλαδή. Ποιο στικάκι, εδώ πήγαμε και δέμε στο νοσοκομείο για την αλέξη. Είπε το ανατούβλο μετάλλο, ε. Στο διάλογο την κράτα. Πέτα, πώ την αντέξει, ρε φίλε. Αυτό λέω κι εγώ. Πέστα, πέστα. Όλη νύχτα αυτό δεν το ράβει, δεν το κλείνει, δεν το κλείνει, κύριε, δεν το κλείνει. Εγώ την είχα, αδερφέ, την είχα. Θα είχα πει δείξει από το βράδυ. Δεν ξέρω τι. Αυτό καθεγράφει το θεμάτι. Σκάσε! Δηλαδή, συγγνώμη, εσένα σαν Έλληνα, δεν σε πειράζει που ένας υπουργός σου λέει «Δεν θυμάται που άφησε κοντζαμάν στικάκι». Κοντζαμάν, Χριστιανή μου, κοντζαμάν. Έχεις δει το στικάκι πόσο είναι, τόσο είναι. Θα του Ιάπω να το... Πολύ θέλει να χαθεί. Το πιστεύεις δηλαδή εσύ ότι το έχασε? Βέβαια το πιστεύω. Μην είμαστε καχύποπτοι, ρε παιδιά. Ο άνθρωπος μπήκε μέσα, ξέρω εγώ... Κάπου το ακούπησε, καθαρίστρια, καθάρισε. Καθαρίστρια. Καθαρίστρια. Ναι, μωρέ, η καθαρίστρια. Το πήρε η καθαρίστρια, δεν την ρωτάνε καθαρίστρια. Τα παίρνουν αυτέ, τα μετακινούν. Κάπου τώρα το έχω σε αυτή, εντάξει. Ναι, αλλά ο Βενιζέλος έψαξε, λέει, δεν το βρήκε. Ο Βενιζέλος, πόσο να ψάξει ο Βενιζέλος. Πόσο να ψάξει. Δηλαδή, αν ήταν, ας πούμε, στο κάτω σιρτάρι, πώ να ψάξει ο Βενιζέλος. Στο τέταρτο σιρτάρι. Δεν μπορεί να. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, στο δεύτερο. Μέχρι πού μπορεί. Και στο δεύτερο να ήταν, θέλω να πω. Αν είχε πέσει μια γωνία, χοντρό το δάχτυλο. Δεν μπορεί να το. Δεν μπορεί να το. Δεν μπορεί να το. Δεν μπορεί να το. Αυτό θέλει ένα. Με λεπτά δάχτυλο. Δεν μπορεί να το. Δεν θέλει. Να έχει λεπτά δάχτυλο ο για να το. Αλλιώ δεν μπορεί να το. Δεν μπορεί να το. Λεπτοδάχτυλο για να το. Θέλει λεπτοδάχτυλο. Ναι. Θέλει λεπτοδάχτυλο. Βέβαια. Θέλει έναν υπουργό λεπτοδάχτυλο. Αυτό. Να μπορεί να το. Για μπορεί να το. Να το. Να το. Να το. Να το ρωτήσω. Δεν κατάλαβες, μπορεί να το. Ναι, με δεν κατάλαβα καλά. Τι. Σου λέει, Βενιζέλος δεν μπορεί να το. Δεν μπορεί να το. Σαφής, δεν είμαστε σαφείς. Σαφείς, τι. Μην έχεις ψευδεστήσεις. Καλά, ο Βενιζέλος δεν το είχε το στικάκι του, κύριε, στο σπίτι του. Ρε παιδί μου, του το έδωσε αυτός τους ΔΟΕ, το... Ναι, το είχε δώσει ο Παπακοσταντίνου. Ναι, και επειδή δεν ήξερε τι να το κάνει το... Στεκάκι. Ναι, ναι. Ήταν... Καλά, καλά, λέμε, ναι. Ήταν το ίδιο με το άλλο, αλλά δεν ήταν, λέει, το ίδιο με το άλλο του Παπακοσταντίνου το... Στεκάκι. Ναι. Ναι. Αυτό. Όχι, γιατί να λέμε αυτό... Εσύ μιλάς τώρα, εσύ μιλάς. Ναι, ναι. Και... Ρε παιδί μου, γιατί αυτοί δεν συναντιόνται μια μέρα να δείξουν τα στικάκια τους ο ένας στον άλλον. Ε? Γιατί ο Παπακοσταντίνου δεν θυμάται που το έβαλε, σου λέει ο άνθρωπος, δεν καταλαβαίνεις. Τι να πρωτοπρολάβει ο άνθρωπος, να μελετήσει το μνημόνιο, να εξηγήσει μετά στο Γεωργάκη τι έγραφε το μνημόνιο. Κάποια στιγμή άνθρωπος είναι το. Κάπου του παράπεσε. Μην είμαστε καχύποπτοι. Ο άνθρωπος το είπε καθαρά, το έδωσε στο γραφείο μου. Άρα. Άρα το γραφείο ξέρει. Δεν σηκώνεις το όρθιο γιατί ζαλίζουμε ένα σκύβο. Τι θα κάνω τώρα. Τι θα κάνω τώρα. Κουβαλήσουμε το γραφείο, το πάρει στην Εξεταστική Επιτροπή. Ναι. 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 Στην Εξεταστική Επιτροπή το γραφείο να το προσπαθήσω να κάνω να θυμηθεί. Θα πάω το γραφείο στην Εξεταστική Επιτροπή και θα το αναγκάσω. Αφού στο γραφείο το έδωσε, Χριστιανέ μου, αν το έδινε σε άνθρωπο, δεν πήγαινε άνθρωπο. Τώρα που το έδωσε στο γραφείο, θα πάω το γραφείο. Τότε αυτό το στικάκι που πήρε ο Βενιζέλος, ποιο στικάκι είναι? Τι δεν καταλαβαίνει, ρε παιδάκι μου, αλλά εσύ τώρα και, και πότε καταλαβαίνει. Ρε, πριν το παραδώσει, ναι, ο Παπακοσταντίνου, ναι, έκανε ένα αντίγραφο. Το οποίο το έδωσε στη ΣΔΟΕ. Μετά, ναι, το ΣΔΟΕ πήγε και το έδωσε στο Βενιζέλο. Μάλιστα. Ο Βενιζέλος το έδωσε στο δικό του το γραφείο. Ναι.
Και τότε πώς βρέθηκε το Στικάκι. Γιατί το θυμήθηκε το γραφείο του Βενιζέλου. Μην είμαστε κακοί υπόπτη, ρε παιδιά. Το γραφείο του Βενιζέλου θυμάται. Του Παπακοσταντίνου ξεχνάει. Γιατί. Για ποιο λόγο. Γιατί ποιο λόγο. Μπορεί το ένα να είναι καπλαμά, το άλλο να είναι μαόνι, ξέρω εγώ. Μπορεί... το μαόνι μπορεί να θυμάται, ο καπλαμά μπορεί να ξεχνάει. Ποιο μπορεί, ξέρω εγώ. Τι είναι αυτά που λες, άνθρωπε. Τι λέω, ρε παιδιά, μην είμαστε κακοί υπόπτη, ρε παιδιά. Ο άνθρωπος είχε να πάρει ένα δάνειο για τη χώρα. Κατά, δεν θα είχαμε συντάξει, δεν θα είχαμε μισθούς. Δεν μπορεί να ασχολείται με το. Ναι, αλλά όταν χάθηκε το Στιχάκι, εμείς είχαμε